ευχαριστώντας τους διοργανωτάς, τους Σεβασμιωτάτους Ιεράρχες, τον Άγιο Καθηγούμενο της Μονής του Καρακάλου, το Ευλαβέστατο Ιερατείο, τους αξιότιμους κύριους καθηγητάς, όλους τους εισηγητάς και για να πάρουμε τη χάρη του Θεού θα ξεκινήσουμε ψάλλοντας τον Θεϊκό Ύμνο της Εκκλησίας μας, τον Τυπεμάχο. Παρακαλώ να σηκωθείτε όλοι όρθιοι. Από την Ακράτα, του σύντροφου Παναγία Μακαριώτησα
που ήρθε μένα το φρύο από την Κοντρένα, των 91 ετών σπουδαίων δάσκαλων, κύριο Παναγιώτη Μέγα, που ήρθε ειδικά από την Καλαμάτα. Οι μοναχές του Ιερού της Ασκηλίου, της Οδείως του Τόπου Γερινίου Κορινθίας, υπό την πνευματική καθοδήγηση του αγωνιστού πατρός Χρυσάντου Μαρτυριώτη, ο οποίος αγωνίζεται για Χριστό και Λάβα, τελικώς, δεν υπήρξαν να προσέχουν και μας αποστέλλουν χαιρετισμό. Η ΠΑΕ 1786 του 1970 εγγύθηκε στη σειρά συνόδου της Εκκλησίας της Ελλάδας αναφέρει. Οι πατριάρχοι, οι επίσκοποι, οι παπάδες, οι καλόγεροι, οι διδάσκαλοι, οι έμποροι, οι αρματολοί, οι κλέφτες, οι οπλαρχηγοί, οι πλοίαρχοι, οι πυρπολιτέ, πάντες υπήρξαν άνδρας πίστεως, για τις πίστεις όπισαν αυτούς δι' υπομονής, δι' ελπίδος, δι' ευψυχίας, δι' πνεύματος θυσίας. Αυτοί οι ορθόδοξοι αδερφοί μας βρίσκονται ανάμεσά μας και εμείς είμαστε απόγονοι αυτών. Έχουμε καλέσει την πολιτική ηγεσία και γέννη όλους τους ηθήνοντες. Εάν τολμήσουν μερικοί εξ αυτών να προσέλθουν, παρακαλούνται θερμότατοι οι φίλοι και οι θαυμαστές ούτε να επιδοκιμάσουν, ούτε να αποδοκιμάσουν. Να σεβαστούν το θρηλυκό γέρο του Μωριά και όλους τους άλλους ήρωες της εθνικής μας παλιγενεσίας, οι οποίοι έκαναν το κορμί των κόσκινο και παρακαλούσαν τον Θεάνθρωπο Χριστό να βοηθήσει να ελευθερωθεί η Ελλάδα μας, πράγματι που και πραγματοποιήθηκε. Ο αείμνηστος πρωθυπουργός της Ρωσίας στέλνει ρητός αναφέρει για να μάθεις τι είναι ψέμα, κλοπή, ανετοιμότηση και διαφθορά. Δεν μπορείς να τα μάθεις σε καμία άλλη σχολή, είμαι μόνο στον χώρο της πολιτικής. Διότι οι πολιτικοί εφαρμόζουν την ισχυρική συμπεριφορά. Όλα αυτά που επαινούν και υπομοιάζουν με άφαστους λόγους στην πράξη τα καταπολεμούν οι ίδιοι μέρα. Σήμερα διαπιστώνουμε τούτο όχι μόνο στην πολιτική και τους πολιτικούς, αλλά δυστυχώς ως επιτοπίστων και στην πνευματική ηγεσία. Φεύγει πολλές φορές μάλιστα και στην θρησκευτική ηγεσία. Κατά τον Τολστόη, τα μόνα έθνη που μπορούν να ονομάζονται ιστορικά είναι αυτά που αναγνωρίζουν τη σπουδαιότητα και την αξία των θεσμών, των συμβόλων και εν γέννη των πνευματικών αξιών. Παλαιότερα, τις εκδηλώσεις μας τις ονομάζουν εκπολιτιστικές. Στην παρούσα συγκυρία επιβάλλεται να χαρακτηρίσουμε την σημερινή μας συγκέντρωση ως συνάντηση προβληματισμένων πολιτών που αναζητούν εναρμονίως σωστές ελληνοορθόδοξες λύσεις. Παρακαλούμε την αγάπη σας να ανοιχθεί την σχεδόν μέσω τεσσάρων ωρών και εκδήλωσή μας. Θα τα μεγαλύτερα πολλαπλώς από το εκπληκτικό πρόγραμμα και το πλούσιο πνευματικό συμπόσιο. Από την άλλη πλευρά, παρακαλούμε επίσης θερμότατα τους συντελεστές της εκδήλωσης να μην υπερβαίνουν το συμφωνημένο χρόνο και τους αγαπητούς φίλους και θαυμαστάς των σκοπών και προοπτικών των οργανισμών μας να σεβαστούν απολύτως το πρόγραμμα. Τα οικονομικά των φορέων μας ευρίσκονται σε αδιαστάτη κατάσταση και κατά συνέπεια αδυνατούμε δυστυχώς να πραγματοποιούμε συχνές συναθλήσεις, ημερίδες και συναματισμούς. Αυτό σημαίνει ότι εξ ανάγκης επιβάλλεται να τα τηρούμε όλα μαζί. Πρέπει να λάβετε υπόψη σας ότι εμείς όχι μόνο δεν λαμβάνουμε χορηγίες από το κράτος, κατοικούς, φορείς κλπ. Αλλά αντιθέτως παρακονιζόμεθα, εμποδιζόμεθα και διωκόμεθα συστηματικώς. Όσοι φίλοι και μέλη θελήσουν να πληρώσουν τις συνδρομές τους υπάρχουν στις εισόδους
τραπέζα με δεκαμένους ταμείες και δίναμε να προσέχουν, να τα κρατήσουν την εκκρεμότητα και να πάρουν την απόδειξή τους, διότι δεν έχουμε δυστυχώς πολλούς εκδοτάς για να τρέχουν και γι' αυτό. Η μεγαλύτερη συνδρομή και βοήθεια που μπορεί να μας προσφέρει κανένας είναι μερικές ώρες την ημέρα ή έστω την εβδομάδα να μας συνδράμουν με τεχνική εργασία, διότι κάναμε οικονομία και προσέχουμε την τελευταία δεκάρα σαν όριο φθαρμού και προσπαθούντες να διεκπαιρώσουμε όλες τις εργασίες μόνοι μας και με αρχής τους εθελοντάς. Γονατίζομαι κάτω από τους λίγαντες βαστάκους όμους εργασίας και εξόδου. Ακόμη και αυτοί που κάποτε μας εμπαλίστατο οικειοδελώς, τώρα οι περισσότεροι εξαρτώνουν, όχι μόνο δεν μας συντρέχουν, αλλά έχουν και ήδη μεγίστη ανάγκη βοηθείας. Λυπούμε τα φαντάστος, διότι δεν είμαι θελιστές να βοηθήσουμε αυτούς τους αξιοπρεπείς ανθρώπους που περιέπεσαν στην περιπέτεια της ανέχειας. Η αξιοπρεπιά τους δεν τους επιτρέπει να πρόσουν το χέρι για να λάβουν. Δεν επιτρέπεται να λυπούμε τα αυτούς που εξ επαγγέλματος ή εξ ηλικίας αφρώνουν το χέρι τους να λάβουν, αλλά αυτούς που υποφέρουν αφαντάστος και εν τούτης δεν έχουν θάρρος να πλώσουν το χέρι. Έχουμε μια προϊστορία 20 ετών στις κοινωνικές και φιλανθρωπικές δραστηριότητες. Χωρίς καμία βοήθεια είναι μόνο των φιλανθρώπων αφιλωτών, συγκεντρώσαμε και διανύμαμε ανθρωπιστικές βοήθειες άνω των 70.000 τόνων στο εξωτερικό και τα τελευταία 5 έτη στην Ελλάδα μας. Και με τις πτωχές μας δυνάμεις συνεχίζουμε να βοηθούμε και λοιπόν αναξιοπαιθεί συνανθρώπους μας. Διότι όταν λαμβάνει κάποιος γεμίζει τα χέρια, όμως όταν δίνει ήδη την ψυχή του με καλές πράξεις προσφέρουν θυμίαμα εις το γενναιόδωρο φιλάνθρωπο Θεό. Για να διευκολύνουμε την μερίδα μας, δεν θα αναφερθώ εκτενώς στους σκοπούς, δραστηριότητες και προοπτικές των φορέων μας, ούτε στις τεράστιες σατανικές αδεξιότητες που μας δημιουργεί ο αντικείμενος η μήνη διάβολος. Παραδείγματος χάρη, οι σκοτεινές δυνάμεις μας σαποτάρουν την αλληλογραφία μας και τα ΕΤΑ μας επέστρεφαν προσφάτως 172 θέματα με τα περιοδικά μας σκοτεινή γραμμή προς Ιερές Μητροπόλεις και Ιερές Μονές. Διότι αγωνιζόμεθα να λέγουμε τα πράγματα με το όνομά τους, καταγγέλλοντες τον σιωνισμό, τη μασονία, τον οικουμενισμό και τις άπειρες κεφαλές της σύγχρονης λερναίας ύδρας που είναι οι σκοτεινές δυνάμεις. Ένα ελάχιστο μέρος των σκοπών, πραγμένων και προοπτικών των φορέων μας θα το βλέπετε στο περιοδικό μας σκοτεινή γραμμή, το οποίο να αποστέλλουμε δωρεάν την Σένεκεν ανατρίμηνον σε 45.000 παραλήπτες ανά την Ιφίλη. Όσοι δεν λαμβάνετε τη φωτεινή γραμμή, συμπληρώστε παρακαλούμε στα έντυπα που υπάρχουν στις εισόδους λεπτομερώς και καθαρά τα στοιχεία σας. Τηλεφωνήσατε μας, τηλεφωνά σας, email κλπ. Και να τα δώσετε κατά την έξοδο στους ταξιτζίδες που θα παρείτε, περιφέρονται για να σας αποστείλουμε και εσάς στο περιοδικό μας φωτεινή γραμμή δωρεάν τιμή Σένεκεν. Είναι δυνατόν να μας τηλεφωνήσετε στα τηλέφωνα που είναι επάνω στις προσκλήσεις μας και στα έντυπά μας, δηλαδή 210-32-54-321 μέχρι και το 2. Όσοι δεν προλάβατε να ζητήσετε επίσης και να εγγραφείτε εδώ, δίναστε να φωτοτυπήσετε την αίτηση μέλους για το τάμα του Έθνους από την διακήρυξη των φίλων του τάματος του Έθνους, Εύχος 52, που επίσης διανεμήθηκε και να μας και να αποστείλετε με φάξ ή με επιστολή.
για να μην χάνονται. Αλλά τούτο δεν πρέπει να επιστρέψουμε και να συνεχιστεί. Εμείς διαπνεώμεθα από το ίδιο όραμα με τον Θεόδωρο Κολοκοτρώνη. Το κοινό αυτό όραμα εμπνέει και διαδίδεται με το απόφευμα. Και του Χριστού την πίστη, την Αγία και της πατρίδας την ελευθερία. Ευσεβώς συνεχίζουμε επικαλούμενοι την Θεία Τρόνια. Ο Χριστός είπε να είμεθα διάκονοι των πάντων. Διακονούμε αλλά και διεκδικούμε ότι θα διεκδικούσε όλος ο ελληνικός λαός. Το τάγμα του Κολοκοτρώνη έμεινε δυστυχώς 184 χρόνια ανεκπήρωτο. Οι κατά καιρούς προσπάθειες δεν επέτυχαν, είτε λόγω ουσιαστικών αδυναμιών, είτε διότι δεν είχαν άγνοια εργατήρια. Η παρούσα προσπάθεια του Σωματείου και φύγη του τάγματος του έθνους, ουδεμία σχέση με την προσπάθεια για το τάγμα του έθνους της επταετίας 1969 και 1970 είχε και κατά καιρούς συνεκεντρώνονται πάρα πολλά χρήματα με τεράστια αξία, ως παραδείγματος χάρη το 1840-1850 και είχαν δεσμευτεί στην Αθήνα για το μνημείο του τάγματος του έθνους η πλατεία Ομονίας και η Πέριξη, η οδός Πανεπιστημίου, όπου είναι η Παπική Εκκλησία και η Πέριξη Χώρη, η πλατεία Θεάτρου, την όμως σατανικές παρεμβάσεις ακύρωσαν όλα αυτά. Επίσης, την πενταετία 1968-1973, μεγάλα ποσά με τεράστια αξία συνεκεντρώθησαν και γένοντο πέριξη ότι κουάλσους απαλατριώσεις και έργα υποδομής για το τάγμα του έθνους και τα υπόλοιπα χρήματα εξαφανίστηκαν. Είναι δε νεκρή στην τροπή για την πολιτεία και την Εκκλησία να μην έχουν ενδιαφερθεί να πληροφορήσουν τους ευσεβείς χριστιανούς όσα χρήματα συνεκεντρώθησαν, πού κατετέθησαν και ποιοι τα ενασχίστησαν για να καταδικαστούν στις συγκρίσεις των Υιός Ορθοδόξος και Εθνικά Σκεπτωμένων Ελλήνων. Τα μέλη, οι εθελοντές και οι φίλοι του Σωματείου δεν έχουν ούτε μία σχέση με την επταετία, πολλοί εκ των οποίων ούτε καν είχαν γεννηθεί. Το έθνος μας έριξε ευχαριστία στον ελευθερωτή Σωτήρα Χριστό. Επιβεβαιώνουμε ότι θα αξιοποιήσουμε τις προσφορές όλων και τις δυνατές προϋποθέσεις πολιτών, αλλά είναι πολυδάπονη η υλοποίηση ακόμη και τιμάτων του έργου με τιμές τεχνικού επιμελητηρίου. Η στρατηγική που με πλήρη διαφάνεια επιλέγεται είναι το Σωματείο Νυχθήνη του Τάματος του Έθνους και το Ίδρυμα Προασπίσεως Ιδιωτικών και Πνευματικών Αξιών απαλλάσσουν τους καθήγην υποχρέους, πολιτεία και εκκλησία να μην δώσουν ούτε μία τρίτια δεκάρα και διατίθεται να αναλάβουν ολόκληρη την οικονομική επιβάρυνση του έργου. Απαιτούμε μόνο η εκκλησία να προστατεί ευλογούσα και η πολιτεία να νομοθετεί διευκολύνουσα, ως παραδείγματος χάρη με το Ίδρυμα Νιάνου που με τον νόμο 3785 και 138 πρώτο 7-8-2009 παρεχώρησε το φιλέτο τεράστια έκθεση του παλαιού υποδρομίου για την ελληνική σκηνή, εθνική βιβλιοθήκη τάξη. Η πολιτεία και η εκκλησία τώρα πρέπει να συμφωνήσουν και παραχωρήσουν περίοπτη θέση στο Αττικό Άψος ή καταχρήσιμη εξαίρεση λόγω λιγοτέρων δαπανών να εξασφαλιστεί ο χώρος που απαιτείται στην διάρκεια σχολή. Λεπτομέρειες θα αναπτυχθούν σήμερα από τους ταπεινούς και βλαβείς Αγίους Πατέρας και τους σπουδαίους επιστήμονες. Σήμερα, εις το κύριο της Αβίσου, το τάγμα του Κολοκοτρώνη,
τάμα του έθνους πρέπει να μας εμπνέει για μια ειδική αξιοπρέπεια, ένα καλύτερο αύριο για τα παιδιά μας. Εκφραζόμενος τηλεγραφικός συμπληρών Άλφα, για το καλό της Ελλάδος και των Αγίων δεν επιτρέπεται να απομακρυνόμεθα από την στρατηγική της Εθνικής Ενότητας. Β. Η γεωπολιτική ενδιαφέρεται για όλα τα άλλα, αλλά όχι για τους ανθρώπους. Γ. Η ελληνική διπλωματία πρέπει να υπερασπίζεται συνεχώς την εθνική ανεξαρτησία και κάθε συμφέρουσα στρατηγική ανεξαρτήτως από κομματικές επιδιώξεις. 10. Στοχεύουμε στην πρώτη θέση της διεθνούς διαφάνειας και δεν επιτρέπεται ουδής ατομικός ή συλλογικός να ζημιώνει την Ελλάδα. Έτσι, όχι άλλα λάθη. Από σήμερα ας αρχίσουμε να διορθωνόμαστε και να επιστρέψουμε στη ζήτηση μας και να ευχαριστούμε τον Θεό Γέργο για να ριστούμε και λυτρωθούμε από τον κύριο καταποντισμό. Όπως μας μηνύει ο θερμός φίλος Γιώργος Θαλάσσης από την Κρήτη, πρέπει να ξεβολευόμεθα και να πηγαίνουμε σε ενορθόδοξες εκδηλώσεις. Πρέπει να πιστεύουμε ότι είναι τα απόγονοι των λεωταριών που έχασαν τα πορφυρά ποτάμια του αίματος τους για να είμαστε έτοιμοι. Ο αγώνας μας χρειάζεται η προσπάθεια για ανάσταση της πατρίδος πρέπει να περνάει και από το σπόρτι. Δεν πρέπει να φοβόμαστε την ταλαιπωρία και να μην πιστέψουμε ούτε για μια στιγμή ότι είναι μάτια αυτά. Να μην φοβόμαστε το ότι είμαστε μόνοι μέσα σε αγνώστους, γιατί δεν είμαστε. Δεν γνωριζόμεθα, αλλά είμαστε ήδη. Χυλά ο Θεός στις πλεύρες μας, είμαστε αδέλφια. Κοινωνούμε σώμα και αίμα Χριστού. Είμαστε Έλληνες και ακόμη και κάποιος μόνος του να μείνει στον κόσμο, υπάρχει μία αποστολή που τον περιμένει. Παρακαλούμε τον Μεγάλο Θεό και την Αγία Τριάδα να δώσει υγεία εις όλους μας, ως είμαστε εδώ, να ολοκληρώσουμε αυτό το μεγάλο έργο. Επιτρέψατε μου να κλείσω με τη ρίση του μεγάλου Έλληνος ποιητού μας, Κωστή Παλαμά. Αυτό τον λόγο θα σας πω, δεν επάλλουν κανένα, με φύστε με τα θάνατο κρασί του 21. Ευχαριστούμε θερμά τον κύριο Αναγνωστόπουλο και για τους σκόπους που έχει καταβάλει για την ημερίδα, τους διαρκείς σκόπους που καταβάλει για το τάμα του έθνους, αλλά και για την εμπεριστατωμένη ομιλία του. Να συνεχίσουμε.